Ο φακός του Calimero News βρίσκεται μαζί με τον συμπατριώτη μας τον Γρηγόρη Ξυπολιτά, είναι ιδιοκτήτης Βουλκανιζατέρ, πίσω ακριβώς από το γυροκομείο. Ποια είναι όμως τώρα η είδηση? Είναι ότι πριν από μία ημέρα περίπου, αυτό εδώ το ντρόν, το λευκό, ήταν πάνω από την περιοχή και ξαφνικά προσγειώθηκε, μάλλον στην αυλή της οικίας του κυρίου Διακομιχάλη, του τέως δημάρχου. Ο Γρηγόρης λοιπόν με κάλεσε, καταρχάς να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτά νομίζω είναι και πολυδάπανα αντικείμενα. Τώρα τι κάνει το ντρόν? Το ντρόν είναι ένα αντικείμενο που μπορεί ο ιδιοκτήτης του να μην φαίνεται και από πολύ μακριά να παίρνει από ψηλά λήψεις περιοχών, προσώπων. Βέβαια αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι, πρέπει να το, να το πούμε. Γρηγόρη, για πες μου, περιέγραψέ μου λοιπόν. Μάμα μου, αυτό εδώ πέρα ήταν ανεξέλεκτο, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Ερχότανε, ήταν ανεξέλεκτο. Και έπεσε εδώ πέρα ακριβώς η Μαρίας, στην αυλή. Της κυρίας Διακομιχάλη, Έπεσε, ναι. Δεν είπα εγώ τίποτα της Μαρίας, δεν το είδα και τόσο, ξέρεις, σπουδαίο. Ναι. Αλλά τι έγινε? Εχθές ήρθε ένα άλλο πάλι. Πάλι? Ναι, ένα άλλο. Και από ό,τι μου είπε η Μαρία και η γυναίκα μου που το είδανε, ήταν πάνω από την αυλή της. Πάλι από το σπίτι, ναι, του κύριου Διακομιχάλη. Και έφυγε μετά από εδώ και πήγε προς την Ανάσταση, από ό,τι μου πάνε. Μάλιστα. Και το βρήκα και εγώ σωστό, της είπα της Μαρίας ότι ξέρεις κάτι, ένα άλλο είχε πέσει. Ένα άλλο έπεσε και νομίζω ότι ο Δημήτρης πήγε στην αστυνομία, θα πάει κάτι τέτοιο για να το κάνει θέμα. Μάλιστα. Και νομίζω πάντως, καλά θα κάνει. Καλά θα κάνει. Ναι. Εμείς κάνουμε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ για να δείξουμε αυτό το λευκό ντρόν σε όποιον ανήκει να έρθει. Πού θα έρθει? Εδώ στον Γρηγόρη Ξυπολιτά, πίσω από το γυροκομείο. Θα φέρει όμως και την κορσόλα. Βέβαια, για να είναι η προσαρμογή. Για να μην. Ότι είναι δικό του, δεν μπορεί καθένα να έρθει να πει ότι ξέρει. Και σε αυτά είναι και ακριβά αντικείμενα. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μακάρι με το ρεπορτάζ αυτό να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι χρήστες αυτών των αντικειμένων, γιατί καταγράφουν προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαράδεκτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έπεσε πάνω στα καλώδια. Δεν το είπα. Τη ΔΕΗ, έπεσε καλώδια. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, μάμου, και ευχαριστώ. Να είσαι καλά.